λένε του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί. Αυτό το παιδί πόσες φορές παιδί σας είναι? Πού ξέρω. Πού ξέρω, τρεις, τέσσερις, πού ξέρω, πολλές φορές. Δεν νιώθω μάνα. Γιαγιά νιώθω. Μια γιαγιά ηρωίδα που δεν δίστασε να γίνει παρένθετη μητέρα στα 67 της χρόνια και να φέρει στον κόσμο το εγγόνι της στις 20 Δεκεμβρίου. Ένα υγιέστατο κοριτσάκι ενός κιλού και 20 γραμμαρίων. Ήθελε απλά να κάνει ευτυχισμένη την κόρη της. Εκείνη της φύγει το χέρι και την ευχαριστεί. Πώς πήρατε σε την απόφαση? Γιατί να μην την πάρω. Ήταν εύκολο? Για μένα ναι. Την είδα που στενοχωρέθηκε πάρα πολύ που δεν μπορούσε να μην νιώθει. Καλά εγώ, λέω. Μάνα ηρωίδα, όταν είδε ότι εγώ αγωνόμουν πού θα βρω παρένθετη και τι θα κάνω, στα ξαφνικά μου λέει θα το κάνω εγώ. Λέω, είσαι τρελή. Για έναν χρόνο η κυρία Αναστασία Όντου από το χωριό Αμπελώνας της Λάρισας έκανε συνεχώς εξετάσεις για να σιγουρευτούν οι γιατροί ότι είναι καλά. Μετά πραγματοποιήθηκε η εξωσωματική γονιμοποίηση με τα οάρια και τα σπερματοζωάρια του ζευγαριού και στη συνέχεια τα γονιμοποιημένα έμβρια μεταφέρθηκαν στη μήτρα της 67χρονης. Ούτε στιγμή δεν σκέφτηκε να τα παρατήσει. Από τη στιγμή που ξεκίνησα, τελείωσε. Ακούσατε και κακά σχόλια? Δεν, σίγουρα. Δεν με ενδιαφέρει. Παρόλο που περιμέναμε σε όλη τη διαδικασία. Νόμιζα ότι δεν θα γίνει, δεν το πίστευα. Όταν είδατε την κόρη σας, πώς νιώσατε? Εντάξει, θα δικαιωθήκαμε. Η κυρία Αναστασία είχε μια πολύ καλή εγκυμοσύνη και έφερε στον κόσμο το εγγονάκι της την 31η εβδομάδα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Βιβλιογραφία, είναι η μεγαλύτερη παρένθετη μητέρα στον κόσμο. Το γεγονός εξέπληξε και την ίδια. Πρώτη φορά που μια 67χρονη σε αυτή την ηλικία γεννάει το εγγονάκι της διεθνώς. Με αποφασιστικότητα προχώρησε και όταν μου έφεραν και τη δικαστική απόφαση που η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα την βγάλουν, παρόλα αυτά βγήκε η δικαστική. Δεν περιμένατε λόγω ηλικίας της γιαγιάς? Λόγω ηλικίας της γιαγιάς ήταν η πρώτη φορά που βγήκε τέτοια δικαστική απόφαση. Το ζευγάρι προσπαθούσε 7 χρόνια να κάνει παιδί. Η Κωνσταντίνα έκανε 7 εξωσωματικές. Είχε νομίωμα στη μήτρα, το οποίο αναπτύχθηκε σε καρκίνο στο ενδομήτριο και έγινε τελικά ολική αφαίρεση. Πήγαμε σε κάποιον γιατρό στη Λάρισα. Μας έλεγε είναι θέμα χρόνου. Δεν μας πρόσεξε. Η 43χρονη ήταν παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια της γένας. Όταν αντίκρισε για πρώτη φορά την κόρη της, ξέσπασε σε λυγμούς. Είχαμε κι εγώ και ο σύζυγός μου χρόνια να κλάψουμε έτσι. Όποιος έπαιρνε τηλέφωνο, κλαίγαμε.